Κραυγή αγωνίας βγάζουν οι πολίτες για το θέμα της τελέχωσης του ΕΚΑΒ Κέρκυρας, καθώς ζητούν άμεσα να δοθεί λύση στην υποστελέχωση και την έλλειψη σωστών επανδρομένων επιχειρησιακών βάσεων στο νησί. Οι λιγοστοί διασώστες, όπως αναφέρουν, που επιχειρούν καθημερινά, δεν δύναται να καλύψουν όλον αυτό τον όγκο επειγόντων περιστατικών, αναφέρουν μεταξύ άλλων, ενώ τονίζουν ότι επιτέλους η πολιτεία να δείξει το ενδιαφέρον που πρέπει και την ανάλογη στάση απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Θέλει να ενισχυθεί, γιατί πιστεύω ότι έχει λιγότερες μονάδες και το προσωπικό έλλειπες. Και ο πληθυσμός του νησιού μαζί με τον τουρισμό φυσικά έχει μεγάλη υπεράριθμο σε σχέση με την επάνδρωση αυτή που διαθέτει. Και πιστεύω θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη μέρημνα. Έχω και από προσωπικά δική μου ανάγκη που υποχρεωθήκαμε να χρυσοπληρώσουμε μεταφορά στα Γιάννενα πάρα πολλά χρήματα. Τα παλιά χρόνια φυσικά πρέπει να στελεχωθούν, γιατί όσο και να είναι τα προβλήματα είναι πολλά και ο χρόνος είναι αυτό, εντάξει, το συνηθισμένο. Γιατί εγώ ξέρω που υπάρχουν και εδώ κάτω που είναι η παλιά αστυνομία, εδώ στην πλατεία που λέμε, και εκεί ίδια. Εντάξει, η πολυεκκλινική του Μάστορα είναι άλλη ιστορία, έτσι, καμία σχέση. Αλλά δεν πρέπει να φεύγουν άνθρωποι έτσι άδικα για το τίποτα. Αυτά θα ρωτήσετε αυτούς που κυβερνάνε. Τεράστια είναι τα προβλήματα και επειδή παλαιότερα ήμουνα και τη δουλειά, το γνωρίζω καλύτερα. Πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει ΕΚΑΒ, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Έχουν γίνει 2-3 τροχαία από ό,τι έχω μάθει και δεν υπήρχε ΕΚΑΒ να παραλάβει τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ δεν το έχω χρειαστεί, αλλά τι να πω. Δεν έχω γνώμη αφού δεν το έχω χρειαστεί. Μακάρι να βελτιώνονται κάθε μέρα οι υπηρεσίες, οι κρατικές, σε όλους τους τομείς. Αγγίξατε τώρα μια πολύ ευαίσθητη χορδή. Ναι, υπάρχουν προβλήματα μεγάλα, δεν υπάρχει προσωπικό, δυστυχώς είναι μεγάλο το πρόβλημα. Μακάρι να βρεθεί μια λύση, πραγματικά. Είναι κρίμα να χάνεται κόσμος έτσι, πραγματικά. Δεν σας ρωτήσω τώρα, τα προβλήματα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Υγείας και δεν έχει απαντήσει. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Πολύ κακός. Δεν θα έπρεπε να δοθεί μια απάντηση? Δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι? Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να πεθαίνει κόσμος έτσι. Είχαμε πρόσφατα το περιστατικό εδώ από ένα συμπολίτη μας. Είναι κρίμα, νέοι άνθρωποι. Αλλά δεν φταίνε βέβαια και οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ, γενικά ο κόσμος, πιστεύω.